Όμως να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ρίγο που βρίσκεται στην Πεντέλη, να δούμε το χιονισμένο τοπίο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα και τον Γιάννη το Ρίγο. Η χιονόπτωση δεν έχει σταματήσει από νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας όμως αρκετές περιοχές της Αττικής, κυρίως των βορείων προαστίων και στα βορειοανατολικά του Λεκανοπεδίου. Η χιονόπτωση αυτή την ώρα είναι πυκνή. Υπήρχαν ωστόσο προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα σε κάποιους δρόμους οι οποίοι παραμένουν κλειστοί. Συγκεκριμένα επί της οδού Διονύσου από το ύψος του 414 στρατιωτικού νοσοκομείου στην Πεντέλη ως και το ύψος του πάρκου της Ανατολής στον Μαραθώνα. Επί της λεωφόρου Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερή και στα δύο κυκλοφορίας, αλλά και στην λεωφόρου Φιλής από το ύψος της Μονής Κλειστών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Στους δρόμους έχει σχηματιστεί πάγος στο συγκεκριμένο σημείο, γι' αυτό μένουν προς το παρόν κλειστοί, σύμφωνα πάντα με την τροχέα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται τόσο οχήματα από τους δήμους με μηχανήματα, αλλά και χιονιστικά μηχανήματα για να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, κυρίως στις περιοχές των βορείων προαστίων. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε κιόλας από τη χαρακτηριστική εικόνα, οι οικογένειες με μικρά παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία από το χιόνι για να κάνουν μία βόλτα και να παίξουν στο χιόνι. Να πούμε ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα ήταν έντονα, που είδαμε χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ακόμα και στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, αυτήν την ώρα χιονίζει και η χιονόπτωση είναι πυκνή, Δέσποινα. Πόσους βαθμούς έχει εκεί που βρίσκεσαι αυτή την ώρα, Γιάννη? Η θερμοκρασία είναι στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο είναι τσουχτερό εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, όσο πιο βόρεια και πιο ψηλά στο υψόμετρο, τόσο η θερμοκρασία πέφτει. Εδώ είμαστε στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Μας είπες για κλειστούς δρόμους, Γιάννη, λόγω του πάγου. Άλλα προβλήματα υπάρχουν? Έχει κλείσει η πυροσβεστική? Ποια είναι η κατάσταση? Προβλήματα στις ευρύτερες περιοχές του Λεκανοπεδίου δεν υπάρχουν. Ωστόσο, οι δρόμοι εκεί έκλεισαν προληπτικά σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς το δόστρωμα είχε παγώσει. Μέχρι λοιπόν να περάσουν τα χιονιστικά μηχανήματα, να αποδοθεί και πάλι οι δρόμοι για τους οδηγούς. Όσο, Γιάννη, δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι ωραία γιατί είναι Κυριακή, μπορούν και οι οικογένειες να χαρούν το χιόνι. Επαναλαμβάνω, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα, το χιόνι αυτό έτσι δίνει μια άλλη, είναι ένας λευκός κλοιός, αλλά ωραίος λευκός κλοιός. Ακόμα και αν είναι μήνας Μάρτης. Μάρτης Γδάρτης, Βασίλη. Μάρτης Γδάρτης με μείον 1, όπως μας λέει ο Γιάννης εκεί στην Πεντέλη.